αδερφός μου χάθηκε στην Κερίνια με άλλους 3 στρατιώτες της ομάδας του. Ο φάκελός του είναι στην υπηρεσία αγνοωμένων από το 1974. Όσες πληροφορίες μπόρεσα να μαζέψω μετά από μήνες αγωνιώδους και ξέφρενης αναζήτησης, τις κατέθεσα σε αυτό το φάκελο. 32 χρόνια μετά επισκέφθηκα την υπηρεσία αγνοωμένων. Ο φάκελος εκεί, όπως τον άφησα πριν τόσα χρόνια, σκονισμένος. Ο αδελφός μου χάθηκε υποκινούμενος από ευγενείες θύματα στην προσπάθειά του να σώσει ένα παιδικό φίλο του, ένα συστρατιώτη. Τα οστά του δεν θα βρεθούν ποτέ για να ταυτοποιηθούν. Η πατρίδα, θεμητά ή αθέμητα, χρησιμοποίησε το θέμα των αγνοωμένων για πολιτικές σκοπιμότητες. Η υποχρέωση όμως παραμένει να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου κάθε αγνοωμένου και να αποδοθούν οι τιμές που αρμόζουν στα παιδιά που σκοτώθηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα από τους εισβολείς που κουβάλισαν άφρονες, τους οποίους αυτή η ίδια πατρίδα ανέθρεψε. Είναι άδικο τόσες ζωές να συμπτύσσονται σε μια και μόνη λέξη: αγνοούμενοι. Η ζωή του αδερφού μου δεν μπορεί να καταλήγει ως ένας φάκελος, ένα ξεχασμένο αρχείο που η σκόνη του χρόνου θα σκεπάσει και τον οποίο ίσως ποτέ πια να μην αγγίξει ανθρώπινο χέρι. Καλησπέρα σας. Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα απόσπασμα από επιστολή που πήραμε από αδελφό αγνωμένου. Είναι σκληρό να λες αντίο σε ανθρώπους που αγαπάς. Πιο σκληρό όμως είναι να χάνονται άνθρωποι χωρίς οι δικοί τους να γνωρίζουν πώς χάθηκαν. Να μην μπορούν να κουμπίσουν ένα λουλούδι στον τάφο τους, γιατί δεν ξέρουν που έχουν ταφεί και ζουν με την ελπίδα. Το θέμα των αγνοωμένων κουβαλά βάσταχτο πόνο και θα το αγγίξουμε με απόλυτο σεβασμό σε αυτούς που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Απόψε συζητάμε για τους αγνοούμενους του 1963 και του 1974. Η Διερευνητική Επιτροπή για τους αγνοούμενους άρχισε να επιστρέφει οστά Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων που αγνοούνταν από το 1963 και το 1974 μόλις το 2007. Τότε άρχισε να τερματίζεται και μια περίοδος μακράς αγωνίας για πολλές οικογένειες και από τις δύο κοινότητες. Να καλωσορίσω και τους αποψινούς μας καλεσμένους. Μαζί μας είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου. Καλώς μας ήλθατε. Καλησπέρα. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Χρήστος Πουργουρίδης. Ο διευθυντής της Καθημερινής, ο κύριος Ανδρέας Παράσχος, ένας δημοσιογράφος που ασχολήθηκε πολύ με το θέμα των αγνοωμένων. Ο κύριος Σπύρος Χατζηνικολάου, ο πατέρας του χάθηκε το 1974, ήταν ο δικαστής ο Τάκης ο Χατζηνικολάου. Τα οστά του βρέθηκαν μόλις πέρσι, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Νίκος Θεοδοσίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγγενών Αγνοωμένων και ο νομικός Αχιλλέας Δημητριάδης. Καλώς μας ήλθατε όλοι, κύριοι. Κύριε Πουργουρή, θα αρχίσω με εσάς. Πώς διαχειριστήκαμε το θέμα των αγνοωμένων όλα αυτά τα χρόνια? Ακούσαμε για σκονισμένους φακέλους, για φακέλους που μετά από 34 χρόνια δεν περιέχουν καμιά καινούργια πληροφορία. Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί. Καταρχήν, μπορώ να πω με σιγουριά ότι το χειριστήκαμε μονόπλευρα. Γιατί αγνοούμενοι υπήρχαν για Τουρκοκύπροι τόσο το 1964 βασικά, διότι το 1963 τα επεισόδια ξεκίνησαν το Δεκέμβριο και επομένως όλες οι εξαφανίσεις του Τουρκοκυπρίων έλαβαν χώρα το 1964 και το 1974 υπήρχαν αγνοούμενοι Τουρκοκύπροι. Για το θέμα αυτό η δική μας πλευρά μέχρι πρόσφατα δεν επέδειξε κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Το δεύτερο που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα για αρκετούς τουλάχιστον από τους αγνοούμενους θα έλεγα οι άποψεις που ακούσαμε στην εισαγωγή από τον αδερφό του συγκεκριμένου αγνοούμενου ότι το θέμα έτυχε πολιτικής εκμετάλλευσης δεν είναι καθόλου υπερβολικό, υπερβολική άποψη. Είναι μια άποψη που εγώ τη συμμερίζομαι. Από εκεί και πέρα είναι ένα ίσως το χειρότερο έγκλημα. Διότι το να πεθάνει κάποιος δικός σου, ξέρεις ότι πέθανε, του κάνεις ένα μνημόσυνο, τελειώνει η ιστορία. Αλλά να μην ξέρεις ούτε αν πέθανε, ούτε πώς πέθανε ή πού βρίσκεται, είναι ένα τελείωτο μαρτύριο
που για πολιτική εκμετάλλευση, σωστά το είπε, δεν του εδώσαμε την διάσταση που έπρεπε. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη, κύριε Παράσχο? Μέσα από τις έρευνες που κάνατε, έχετε δει να γίνεται πολιτικοποίηση του θέματος? Το θέμα των αγνωμένων άρχισε να πολιτικοποιείται 3 με 4 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. Τώρα, μιλώντας γι' αυτό το πράγμα, εννοώ με την ελληνοκυπριακή πλευρά. Δηλαδή, το θέμα των αγνωμένων έχει δύο όψεις. Είναι η ελληνοκύπρια αγνώμενη και η τουρκοκύπρια αγνώμενη. Των Τουρκοκυπρίων η μοίρα να αγνοείται άρχισε από το 1963. Λοιπόν, και πήγε μέχρι το 1967. Έχουμε περίπου 500 Τουρκοκύπριους αγνοούμενους, 300 εκ των οποίων είναι της περίοδου 1963-1967. Η μία όψη. Η άλλη όψη είναι οι Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι, οι οποίοι ενώ Κλήδης και Εντεκτάσεις συναντήθηκαν αρχές του 1975 σε μερικές συναντήσεις στο Λίδρα Πάλας για να ρυθμίσουν κάποια ζητήματα μεταξύ των οποίων και κάποιων αγνοούμενων, στη συνέχεια και περίπου μετά το 1976-1977, θεωρώ ότι το ζήτημα των αγνοούμενων έτυχε πολιτικής εκμετάλλευσης. Υπάρχει μια σύμπραξη, δεν ξέρω αν είναι συνεννοημένη ή μάλλον τυχαία, των πολιτικών ηγεσιών να μην μιλούν για αυτό το πράγμα. Το διαχειρίστηκε η Προεδρία με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων, δηλαδή αγνωμένων, σε συνεννόηση με την Παγκύπρια Επιτροπή Συγγενών Αγνωμένων. Από τότε οτιδήποτε έρχεται μέσα ως πληροφορία θεωρείται ακροσαπόρητο. Λοιπόν, και ήταν όλα τόσο ακροσαπόρητα που αν μπορώ να σας μαζέψω 3 κυβότια με ακροσαπόρητα και θα καταλάβετε από εκεί πόσος ερασιτεχνισμός χαρακτηρίζει όλη αυτή την ιστορία. Με συγχωρείτε, κύριε Παράσχο, όταν λέτε άκρος απόρριτα, εννοείται ότι και οι κατάλογοι με τα ονόματα των αγνωμένων ανήκαν σε αυτά τα απόρριτα? Ναι, εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με το θέμα των αγνωμένων το 1995 εντελώς τυχαία. Για ένα ζήτημα που ο κύριος Δημητριάδης, που κάθεται απέναντι, το ξέρει, το έμαθε μετά πολύ καλά, της Λακατάμνιας, όπου είχαν ταφεί εκεί άνθρωποι πέραν των 100, τους οποίους μάζεψαν από διάφορους χώρους μαχών. Ο πιο κοινός ήταν το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Λοιπόν, εκεί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν κάποιοι στο Γενικό Νοσοκομείο και κάποιοι απευθείας στη Λακατάμια, όπου τους έθαβαν χωρίς καν να κάνουν τα στοιχειώδη, να τους κοιτάζουν. Δηλαδή, υπάρχει παράδειγμα, έχω πάρει συνέντευξη από μια γυναίκα, την έχω δημοσιεύσει, γι' αυτό θα πω και το όνομα της, η Αγγελική Κυπριανίδου, η οποία, επειδή δεν πίστεψε από τότε, από το 1974, ότι οι άνθρωποι ήταν υπεύθυνοι και επειδή υπήρχε ένα μπάχαλο και το έβλεπε, πήγε η γυναίκα, πήρε την άκρη του νήματος από τον Άγιο Παύλο που σκοτώθηκε ο άντρας της και κατέληξε μέχρι τη Λακατάμια. Και άνοιξε το μαζικό τάφο, ένα λεπτό. Λοιπόν, και κοίταξε έναν από τους νεκρούς, αντιλαμβάνεστε, τώρα μιλάμε 1,5 μήνα μετά την ταφή τους. Λοιπόν, και βρήκε στην τσέπη του συζύγου της την ταυτότητά του και το ΦΑΠ του μαζί με 6 λίρες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι έγκλημα να θάβεις έναν άνθρωπο με την ταυτότητά του. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Παράσχο. Θα έρθω εσάς, κύριε Θεοδοσίου. Ακούσαμε ότι ο κατάλογος των αγνωμένων δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα. Γιατί? Δεδομένου ότι διεθνώς, όταν αγνοείται ένα πρόσωπο, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι η δημοσιοποίηση του ονόματος στην προσπάθεια συλλογής πληροφοριών για να δουν αν κάποιος τον είδε, τι πληροφορίες υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο άτομο. Πώς γίνεται να κρατούσαμε απόρριτους τους καταλόγους με τα ονόματα των αγνωμένων, αφού ζητούσαμε πληροφορίες? Καταρχήν να πω ότι επειδή μιλούμε για τους Τουρκοκύπριους αγνωμένους της περίοδου 1963, οφείλουμε για την ιστορία να πούμε ότι υπάρχουν και 42 Ελληνοκύπριοι αγνωμένοι της περίοδου 1963-1964. Και παρόλο ότι η οργάνωση μας δεν εκπροσωπεί τους συγγενείς, σίγουρα είναι άνθρωποι
όπως όλους τους συγγενείς αγνωμένων, και οφείλουμε να το αναφέρουμε. Τώρα, όσον αφορά. Μέχρι τώρα, τώρα πάνε να καταδεθούν. Έχουν καταδεθεί. Αλλά τόσα χρόνια, κύριε Θεοδοσίου, θεωρώ ότι ήταν εγκληματική, τουλάχιστον αμέλεια, να μην καταδεθούν. Φυσικά θα μου πείτε ότι δεν αναγνωρίζαμε ότι υπήρχαν Τουρκοκύπριοι τόσα χρόνια αγνωμένοι. Όχι, συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να καταδεθούν, και πρέπει να σας πω ότι στις συζητήσεις για το ποιοι θα καταδεθούν στην αρχή της Διερευνητικής Επιτροπής, ζήτησε η δική μας πλευρά να καταδεθούν οι αγνωμένοι του 1964 και δεν είναι αποδεκτό από τους Τούρκους. Μόνο τώρα οι Τούρκοι δέχτηκαν να καταδεθούν οι αγνωμένοι του 1963-1964. Εν πάση περιπτώσει, μην με ρωτάτε εμένα ούτε γιατί δεν καταδέθηκαν. Για να επανέλθουμε στον κατάλογο. Ούτε για τον κατάλογο. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω γιατί έμεινε. Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι μια δημοσιοποίηση του καταλόγου ή δυνατόν και με φωτογραφίες, με τα μικρά μέσα που διαθέταμε τότε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σίγουρα θα υποβοηθούσε κάποιες περιπτώσεις και θα γλίτωνε πάρα πολλές οικογένειες από περιττό πόνο που έζησαν για πάρα πολλά χρόνια, αν μπορούσαν να μάθουν για τους δικούς τους. Και η περίπτωση της Λακατάμιας είναι πραγματικά απαράδεκτο. Παρόλο μας έχουν περιγράψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι ταφές, και σίγουρα δεν θέλουμε να φέρουμε λεπτομέρειες για να μην ενοχλήσουμε και τους συγγενείς των αγνωμένων που μας παρακολουθούν. Όμως δεν αποτελεί καμιά δικαιολογία να θάψεις οποιονδήποτε χωρίς να ψάξεις τις τσέπες του για προσωπικά αντικείμενα και να τα δηλώσεις, ή ακόμα και να οφείλεις να φωτογραφίσεις όλους. Κύριε Θεοδοσίου, γνωρίζουμε. Για να έχεις τα στοιχεία αυτά, τα οποία θα χρειαστούν αργότερα για τις αναγνωρίσεις. Λοιπόν, γνωρίζουμε ποιος είχε δώσει οδηγίες να ταφούν στη Λακατάμια και γιατί δεν κρατήθηκαν στοιχεία πριν την ταφή, προκειμένου να ενημερωθούν οι συγγενείς και να μην περιμένουν τα παιδιά τους για χρόνια και να ταλαιπωρούνται ψυχολογικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω αυτή την πληροφορία. Φαντάζομαι θα πρέπει να αποταθούμε σε κάποιους που ήταν στην κυβέρνηση του 1975-1974. Ωραία. Κύριε Παράσκο, επανέρχομαι σε εσάς. Γνωρίζουμε τελικά γιατί έμειναν οι κατάλογοι απόρριτοι για τόσα χρόνια και γιατί και ποιος είχε δώσει οδηγίες να πάνε στην Λακατάμια να ταφούν τα παιδιά? Εγώ προσωπικά έχω καταλήξει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ήθελαν αυτά τα πράγματα να βγουν στην επιφάνεια, ούτε ο κόσμος να τα κάνει χτήμα. Τα ονόματα μιλάτε? Όχι, γενικώς. Να σας πω και γιατί. Το 1995 όταν ξεκίνησα, το δεύτερο πράγμα που έκανα, γιατί το πρώτο ήταν να πάω στη Λακατάμια και να μετρήσω τους τάφους, το δεύτερο πράγμα που έκανα ήταν να πάω στην Επιτροπή Συγγενών Αγνωμένων, όπου μου είπαν ότι δεν έχουν τον κατάλογο. Λοιπόν, και είναι άκρος απόρριτο για να το ζητήσω από το κράτος. Πήγα λοιπόν στο κράτος, που είναι η Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων, όπου μου είπαν ότι είναι άκρος απόρριτο και δεν μπορούν να μου δώσουν κατάλογο των αγνωμένων. Τον κατάλογο των αγνωμένων το βρήκα σε μια αίθουσα του Συμβουλίου της Ευρώπης, πετάμενο. Δεν το βρήκα εγώ προσωπικά, το βρήκε ένας συνάδελφος μου, ο οποίος ξέρω ότι τον έψαχνα. Πετάμενο μέσα σε μια αίθουσα όπου είχε τα σάκια πίνανε, καπνίζανε τσιγάρα. Λοιπόν, και ήταν ένα Δευτέρι εκεί. Και λέει, πήγα για να καπνίσω και λέω, τι είναι αυτό το Δευτέρι? Ένα μεγάλο διπλότυπο αυτά που είχε η κυβέρνηση. Ήταν ο κατάλογος των αγνωμένων. Λοιπόν, μέσα τα. Και. Μου τον έφερε στην Κύπρο. Έτσι. Έτσι φαίνονταν τα ονόματα. Είναι λίγο δύσκολο να το δούμε στην κάμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Που τον έφερε στην Κύπρο και άρχισε να το δημοσιεύω. Λοιπόν, έχω όμως εδώ καταθέσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Καταθέσεις που έδωσαν στην αστυνομία. Και μιλούν. Ωραία. Συγκεκριμένα για το τι έγινε. Ωραία. Άμα θέλετε, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Δηλαδή, εννοείται ότι υπήρχαν πληροφορίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν δίνονταν στους συγγενείς. Υπήρχαν και δεν έμπαιναν στους φακέλους. Μα υπήρχαν πληροφορίες, υπάρχει και ο κατάλογος των αγνωμένων. Και ο κατάλογος της Λακατάμιας, με συγχωρείτε, ο οποίος. Δηλαδή, κύριε Παράσχο, το 2000 δημοσιεύτηκε ο κατάλογος επίσημα για πρώτη φορά, έτσι? Των Ελληνοκυπρίων αγνωμένων στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας δημοσιεύτηκε το 2000. Μάλιστα. Των Τουρκοκυπρίων το 2003. Ωραία. Στην ουσία, αν μου επιτρέπετε πριν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν είχε γίνει σωστός χειρισμός των φακέλων των αγνωμένων από την αρχή. Όντως, οι φακέλοι παρέμειναν αδρανείς για ένα τεράστιο διάστημα και εμείς ως οργάνωση, ως επιτροπή τότε, μετά γίναμε οργάνωση, ζητούσαμε να γίνει ένα ξεσκόρισμα των φακέλων, να μπουν νέα στοιχεία, να ληφθούν νέες καταθέσεις. Εγώ πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα, πολύ συχνά, να μην πω σε καθημερινή βάση, αλλά πολύ συχνά συναντώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάτι να μπουν για κάποια υπόθεση αγνωμένων. Κύριε και λένε ποτέ δεν ρωτηθήκαμε. Ξέρετε, αν δημιουργήθηκε κάποιο σώμα που να είχε ξεκινήσει τότε να διερευνά την τύχη των αγνωμένων, υπεύθυνο σώμα της Δημοκρατίας,
Μιλάτε εκτός από την υπηρεσία για ανθρωπιστικά θέματα. Προσωπικά όχι. Ωραία. Γνωρίζετε εσείς, κύριε Παράσκο, κάποιο σώμα που να... Εδώ είναι το σχεδιάγραμμα που το έχει κάνει μέλος ομάδας αστυνομίας στην υπηρεσία αγνοωμένων για τους αγνοούμενους της Λακατάμιας. Λοιπόν, ναι, είναι ημερομηνίας 26/11/1993. Ωραία, δηλαδή. Υπήρχε ομάδα αστυνομικών οι οποίοι έκαναν ανακρίσεις. Λοιπόν, από το 1975. Και εργάζονταν για την υπηρεσία αγνοωμένων όμως. Εργάζονταν για την υπηρεσία αγνοωμένων. Δεν υπήρχε ξεχωριστή ομάδα. Εδώ γίνεται αναφορά σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν αγνοούμενοι, καταγραμμένοι στον κατάλογο των αγνοωμένων, ήταν θαμμένοι στη Λακατάμια και η υπηρεσία το γνώριζε. Λέει, το παράδειγμα του Σιάμιση. Κλασικό παράδειγμα. Λοιπόν, η σύζυγός του το έμαθε το 2000. Εδώ νομίζω οφείλουμε να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μιλάει για κατακράτηση πληροφοριών, ναι, ο κύριος Παράσκος. Κάτι που θα μας βοηθήσει στην υπόλοιπη συζήτηση. Ποιος είναι αγνοούμενος? Αγνοούμενοι δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν σκοτωθεί και είναι θαμμένοι στις ελεύθερες περιοχές και δεν δώσαν τα ονόματα τους κάποιοι. Αγνοούμενοι είναι για όσους η οικογένεια δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, όλες τις πληροφορίες και τα λείψανα για την ταφή. Σαφώς. Αυτό είναι σημαντικό. Ωραία. Να το θέσουμε ως βάση. Δεν διαφωνούμε ποσός. Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει έγγραφο εδώ της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο κάνει αναφορά σε αυτούς που ήταν θαμμένοι στη Λακατάμια. Ορίστε. Παρουσιάστηκε στο δικαστήριο σε μια δίκη ανθρώπου, πήγανε συγγενείς στο δικαστήριο γιατί ήταν θαμμένος ο άνθρωπος στη Λακατάμια και δεν τους ενημέρωσε κανείς. Ορίστε, εδώ ονόματα. Ωραία. Η συγκεκριμένη περίπτωση του Χρήστου του Κουκουλάρη είναι εδώ, σελίδα 6, πού είναι ο τάφος του, ποιος αριθμός τάφου κτλ. Η μάνα του ερχόταν και ο πατέρας του από το 1975 κάθε χρόνο στο μνημόσυνο που γινόταν στη Λακατάμια. Στεκόντουσαν πάνω από τον τάφο του παιδιού τους. Οι υπηρεσίες κρατούσαν τον κατάλογο και δεν τους έλεγαν για το όνομα του Θεού. Είναι νεκρός ο γιος σας. Κύριε Δημητρία, δεν ξέρω αν μπορείτε να συζητήσετε το θέμα, αλλά νομίζω εσείς εκπροσωπείτε τις οικογένειες αυτές, ναι, έτσι. Ναι, δεν νομίζω ότι μου επιτρέπετε να ασχοληθώ με την ίδια την υπόθεση, δεν θα ήταν δεοντολογικά σωστό, αλλά θέλω να σχολιάσω ένα σημείο για τη Λακατάμια γενικά, για το νεκροταφείο, και μετά να σας πω ακόμη κάτι άλλο το οποίο νομίζω ακόμη πιο δυνατά θα δώσει το πρόβλημα. Με τη Λακατάμια έγιναν ταφές, πήραν διάφορα στοιχεία και κάπου το πράγμα έμεινε. Είχαν πάρει ορισμένα προσωπικά αντικείμενα από άτομα που είχαν ταφεί και μετά δεν έγινε τίποτα. Και υπήρχε κόσμος εκεί σε τάφους οι οποίοι έλεγαν άγνωστος και κανείς δεν ασχολείται. Το 81 έγιναν εκταφές μόνο για τους Ελδικάριους, λέει. Καλά, εμάς οι δικοί μας έπρεπε να τύχουν αυτής της διαχειρίσης. Και για να μην πάμε μακριά στη Λακατάμια, εγώ σας λέω, χθες πήγα στο Κωνσταντίνου και Ελένης εν όψη του προγράμματος απόψε και μέτρησα 7 ταφόπετρες που γράφει άγνωστος. 4 από εκείνους του εφεδρικού, οι οποίοι όταν εθάφθηκαν το 1974, εθαφτήκαν έξω από το κημητήριο. Μάλιστα. Και μετά το κημητήριο μεγάλωσε και τους έβαλε μέσα και είναι εκεί. Και σας λέω τώρα ότι εχθές, τουλάχιστον ως η ώρα 4.30 που ήμουν εκεί, είχαν 4 τάφους που έλεγαν άγνωστος. Και είχαν και ακόμη 3 πιο κάτω, στα αριστερά του νεκροταφείου, κάτω όταν κάποιος προχωρήσει, που ήσαν... ήταν θαμμένα άτομα τα οποία από τις ημερομηνίες φαίνεται ότι ήταν άτομα που σκοτωθήκαν στην εισβολή. Και εκεί έχει τουλάχιστον 3 που λέει ταφόπετρα πάνω, άγνωστος. Δηλαδή, αύριο το πρωί να θέλουμε να κάνουμε κάτι και να μην συζητούμε ποιος έφταιν, τι έκαμε και τι έγινε. Η δική μου απλή άποψη είναι πάμε να ανοίξουμε αυτούς τους τάφους με ένα διάταγμα του δικαστηρίου, τουλάχιστον και αυτά τα 7 άτομα να δώσουμε μια λύση. Και διαρωτώμε γιατί ακόμα και σήμερα καθόμαστε εδώ. Και δεν το κάνουμε. Ευχαριστώ, κύριε Δημητριάδη. Δεν μπορούμε βέβαια, Αχιλλέα, να δώσουμε στα σίγουρα λύση. Διότι για πολλούς από τους αγνοούμενους δεν υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνουν έρευνες με γενετικό υλικό. Διότι ο αριθμός των ανθρώπων που έδωσα γενετικό υλικό, όπως μπορεί δίπλα ο κύριος να σε διαβεβαιώσει, είναι ένα σχετικά περιορισμένος αριθμός. Συνεπώς. Υπάρχει και αυτή η αδυναμία εκ των πραγμάτων ότι δεν έγιναν οι σωστές κινήσεις έγκαιρα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να βρίσκεις πάνω των σταυρών του, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός, ή το ρολόι του, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, και αυτόν το πράγμα μετά από 20-30 χρόνια να το βρίσκεις και να μην το διερευνάς. Ευχαριστώ, κύριε. Κύριε εκπρόσωπε, έρχομαι σε εσάς. Είχαμε πει και πριν ότι
Μόλις το 2003 δεχτήκαμε το γεγονός ότι υπάρχουν Τουρκοκύπροι και Τουρκοκύπροι αγνοούμενοι. Ο μεγάλος αριθμός αγνοωμένων βέβαια βαραίνει τη δική μας πλευρά. Όχι, αναλογικά οι Τουρκοκύπροι είναι περισσότεροι, αν θέλεις να ακριβολογούμε. Αλλά με πληθυσμών Τουρκοκυπρίων και πληθυσμών Ελληνοκυπρίων, είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των Τουρκοκυπρίων. Και στα δικά μας τα βιβλία, στη δική μας στην ιστορία, δεν υπάρχει καταγραφή για αγνοούμενους Τουρκοκύπριους του 1963. Σήμερα, πώς επιχειρεί η κυβέρνηση να διαχειριστεί το θέμα των αγνοωμένων, γιατί όπως και να έχει το πράγμα, χρωστάμε μια εξήγηση σε όλες αυτές τις οικογένειες που τόσα χρόνια περιμένουν. Κάποιος πρέπει να πιέσει την Τουρκία, κάποτε πρέπει να ανοίξουν τα αρχεία και του τουρκικού στρατού. Ποια είναι η θέση σας σε αυτό το θέμα? Η θέση της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα είναι πολύ σαφής. Ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται και ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι οι συγγενείς των αγνοωμένων θα μπορέσουν να μάθουν για την τύχη των προσφυλών τους προσώπων και αν είναι δυνατόν μέσα από την ταυτοποίηση να μπορέσουν να πάρουν και τα λείψανα των προσφυλών τους προσώπων, να αποδώσουν τιμές, να τους στάψουν, να έχουν ένα τάφο πάνω στον οποίο να μπορούν να χύσουν το δάκρυ τους. Θέλω όμως να πω κάτι αναφορικά με το θέμα των αγνοωμένων. Για να μην χαθούμε μόνο πίσω από παραλήψεις, από λάθη, από λασθασμένους ισχυρισμούς και από διάφορα που είχαν προκύψει σε διάφορες εποχές. Δίνεται εντύπωση, κύριε Στεφάνου, ότι επικράτησε περισσότερο η πολιτική πτυχή του θέματος παρά η ανθρωπιστική όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ακριβώς το θέμα των αγνοωμένων είναι πρώτα απ' όλα ανθρωπιστικό και έτσι πρέπει να το προσεγγίζουμε. Για να μπορέσεις όμως να προσεγγίσεις το θέμα με τέτοιο τρόπο και να μπορέσεις να προχωρήσεις, χρειάζονται κάποια απαραίτητα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, για τους αγνοούμενους του 1974 χρειαζόταν η συνεργασία της Τουρκίας. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για πάρα πολλά χρόνια αυτή τη συνεργασία δεν την είχαμε. Για να μην χάνουμε και το βασικό εμπόδιο, βεβαίως, το βασικό πρόβλημα. Βεβαίως. Η Τουρκία αποφάσισε να συνεργαστεί στο θέμα της Διερευνητικής Επιτροπής και στο θέμα των εκταφών και των ταυτοποιήσεων το 2004. Παρότι είχε όρους εντολής για σύσταση Διερευνητικής Επιτροπής από το 1981, τόσα χρόνια, ερχόμαστε στο 2004, η Τουρκία να δεχτεί, να στελεχωθεί η ιδέα και να αρχίσει δουλειά και να έχουμε τις εκταφές και τις ταυτοποιήσεις. Ακόμα και τώρα όμως η Τουρκία αρνείται να υλοποιήσει αυτό που έβγαλε η τέταρτη διακρατική προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι σύμφωνα και με τις διεθνείς συνθήκες και με τις αποφάσεις του ίδιου του δικαστηρίου θα πρέπει να παρέχει όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες και όλες εκείνες τις δυνατότητες όχι απλώς για να υπάρξει ταυτοποίηση και να βρούμε τα λείψανα, αλλά να διευκρινίζονται πλήρως και οι συνθήκες μέσα στις οποίες επισυνέβη ό,τι συνέβη. Που είναι σημαντικό και για τις οικογένειες. Ακόμα αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, όπως και το ζήτημα των εκθέσεων της, γιατί η Τουρκία κρατάει εκθέσεις για όλες τις μάχες που έχουν γίνει, υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν και περιοχές στα κατεχόμενα που η Τουρκία δεν επιτρέπει εκταφές, άρα εδώ έχει σημαντικότατες ευθύνες η Τουρκία. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε και που έχει σχέση και με το ζήτημα των αγνοωμένων, θα έλεγα ότι εμέρηχε και σχέση με ένα μυστικισμό που κρατήθηκε, μια προσπάθεια να αποσιωπήσουμε κάποια πράγματα, είναι ότι ναι, υπάρχουν αγνοούμενοι από το 1963-64-67 Τουρκοκύπροι. Υπάρχουν ασφαλώς και Ελληνοκύπροι, υπάρχουν όμως και Τουρκοκύπροι. Και ξέρετε γιατί αυτό το πράγμα βρισκόταν στο σκοτάδι? Διότι για να παραδεχθείς ότι υπάρχουν αγνοούμενοι, πρέπει να παραδεχθείς ότι έγιναν και εγκλήματα. Και εμείς αυτό το πράγμα ποτέ δεν το δεχτήκαμε. Δεν το παραδεχτήκαμε, είναι φανερό ότι έγιναν και εγκλήματα δυστυχώς και από ακραία στοιχεία της ελληνοκυπριακής πλευράς το 1964. Όπως έκαναν και από ακραία στοιχεία της τουρκοκυπριακής πλευράς. Είναι αυτό που λέμε εμείς, το είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με θάρρος και παρησία και δεν νομίζω να είχε άλλο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να το έχει πει δημόσια αυτό, ότι το 1963-64 δυστυχώς τα ακραία στοιχεία σε ελληνοκυπριακή κοινότητα και τουρκοκυπριακή κοινότητα, παίζοντας το παιχνίδι των ξένων, έκαναν εγκλήματα εκατέρωθεν
και οδηγηθήκαμε, τελικά δημιουργήσαμε εκείνες τις συνθήκες για να πάμε και στην εισβολή του 1974. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Επιτρέψτε μου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ηλίας Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ο Ελληνοκύπριος εκπρόσωπος στη Διερευνητική Επιτροπή των Αγνωμένων, που λειτουργεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ, μέχρι σήμερα πόσους ομαδικούς στάφους έχετε εντοπίσει στα κατεχόμενα και στις ελεύθερες περιοχές? Κοιτάξτε, έχουμε ως τώρα κάνει προσπάθεια εκταφής ή αν θέλετε ανασκαφής σε πάνω από 150 τοποθεσίες. Οι περισσότερες είναι στα κατεχόμενα, αλλά όχι με μεγάλη διαφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε βρει σε τόσες τοποθεσίες ωστά. Σε ορισμένες τοποθεσίες δεν έχουμε βρει οτιδήποτε. Πώς παίρνετε τις πληροφορίες για να ξέρετε πού θα επικεντρωθείτε, σε ποιες περιοχές? Κοιτάξτε, οι πληροφορίες έρχονται με διάφορους τρόπους. Να πούμε από την αρχή ότι η κάθε πλευρά στη Διερευνητική Επιτροπή αναλαμβάνει να διεξαγάγει έρευνες στην περιοχή την οποία ελέγχει, αρχίζοντας από τα στοιχεία τα οποία καταδείχθηκαν στην Επιτροπή για την κάθε εξαφάνιση, για τον κάθε αγνοούμενο. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι προσπαθούν οι ερευνητές που δουλεύουν για το γραφείο του κάθε εκπροσώπου της κάθε κοινότητας να πλησιάσουν άτομα τα οποία ή ήταν μάρτυρες ή δράστες ή μπορεί να γνωρίζουν κάτι για το τι συνέβη στον κάθε αγνοούμενο μετά την εξαφάνισή του ή τη σύλληψή του. Νοείται βέβαια, νοείται κύριε Γεωργιάδη, ότι δίνοντάς σας πληροφορίες δεν υφίστανται οποιαδήποτε δίωξη σε περίπτωση που εμπλέκονται στα εγκλήματα, έτσι? Σωστό, ναι. Αυτό έχει ρυθμιστεί εδώ και καιρό. Έχει γίνει μια απόφαση από τη Γενική Εισαγγελία επί Μιχαλάκη 30 ότι όσοι δώσουν πληροφορίες στα πλαίσια της έρευνας που κάνει η ΔΕΑ δεν θα υπόκεινται σε δίωξη για εκείνον που υποτίθεται ήξεραν και δεν είπαν, διότι μπορεί να υπάρχει και ενοχή σε εκείνο το σημείο ή και ακόμη αν ήταν και δράστη. Αυτή είναι μια υπόσχεση, γραπτή υπόσχεση, έχει δημοσιευτεί και όταν από το Γενικό Εισαγγελέα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι μάρτυρες, δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα, διότι εδώ μιλούμε για εγκλήματα εξαφανίσεις εδώ και πολλά χρόνια. Κύριε Γεωργιάδη, τι πληροφορίες σας δίνουν οι ομαδικοί τάφοι? Έχετε ανοίξει, από εδώ έχετε βρει ομαδικούς τάφους Τουρκοκυπρίων, όπου ήταν 9 και 40 άτομα θαμμένα μαζί. Στα κατεχόμενα επίσης στην Κερίνη έχετε ανοίξει τάφους όπου βρήκατε 40 Ελληνοκύπριους θαμμένους μαζί. Τι πληροφορίες παίρνετε και πώς αντιδρούν οι οικογένειες όταν επιτέλους παίρνουν την πληροφόρηση? Λυτρώνονται ή απογοητεύονται? Κοιτάξτε, εκείνο που αντικρίζουμε εμείς σε έναν πηγάδι ή σε έναν μαζικό τάφο είναι το δράμα της Κύπρου. Αν θέλετε, και η αφροσύνη η οποία επεκράτησε στο παρελθόν από πλευράς πολλών που έπρεπε να κάνουν κάτι να τα εμποδίσουν αυτά τα πράγματα. Γεγονός είναι ότι βρίσκουμε κάτι που μας επιτρέπει να πάμε με τη βοήθεια της επιστήμης, διότι ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορέσαμε εμείς να φτάσουμε σε αυτά τα στάδια είναι και το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη, είτε αρχαιολογία είτε ως θεολογία, αλλά και ιδιαίτερα τη γενετική με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Δικανικής Οικονομίας του Ινστιτούτου Γενετικής της Κύπρου. Τώρα με ρωτάτε Είστε η μόνη ελπίδα των οικογενειών, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι, ιδέα. Εκείνο που βλέπουμε εμείς είναι ότι οι οικογένειες θέλουν αυτό το πρόγραμμα. Είναι όλες θετικές στο ότι μαθαίνουν αυτό το πρόγραμμα. Σαφώς, γιατί θέλουν απαντήσεις. Και αν μου επιτρέπετε, αυτό που εμείς βλέπουμε, η εμπειρία που έχουμε από τις συναντήσεις που έχουμε με τις οικογένειες, παρακαλώ, όταν πηγαίνουμε να τους ενημερώσουμε για πρώτη φορά για το αποτέλεσμα της ταυτοποίησης, αξίζει τον κόπο να σημειωθεί. Συναντούμε άτομα τα οποία έχουν πόνο, έχουν οργή,
φωνάζουν, κατηγορούν. Αλλά ταυτόχρονα συναντούμε και μία αξιοπρέπεια, συναντούμε και μία δύναμη, η οποία πρέπει επίσης να προσεχθεί, διότι δείχνει ότι ο Κύπριος και στις δύο κοινότητες μπορώ να πω, έχει αυτή τη δύναμη να κοιτάξει και το μέλλον και να δεχτεί και το κακό. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Σας ξέρω ότι δεν σας αρέσει πολύ η δημοσιότητα όλων όσου εργάζεστε σε αυτό το πρόγραμμα. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Παράσκευα. Πρέπει να γίνει μνήμα για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό το. Εάν μπορούσατε να δείτε τι γίνεται και πώς από τη γη βγάζουν αυτά τα οστά. Και δεύτερον, υπάρχει μια δυσκολία. Χρειάζονται λεφτά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Μένουμε εδώ. Να προσθέσω συγγνώμη κάτι κι εγώ. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, όντως γίνεται μια εξαιρετική δουλειά σε αυτό το επίπεδο και υπάρχει μια αρμονικότατη συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων γενετιστών. Και στη δική μου την αντίληψη, αυτό το πράγμα αποτελεί και ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν οι δύο κοινότητες να συνεργαστούν για ανθρωπιστικά ζητήματα, για μια σειρά από άλλα ζητήματα και να δείξουμε τον δρόμο ότι και οι δύο κοινότητες μπορούμε μαζί. Μάλιστα, σε όλα τα επίπεδα και ανθρωπολόγοι. Κύριε Χατζη Νικολάου, θέλω να έρθω σε εσάς. Εσείς είστε ανήκετε σε μια από αυτές τις οικογένειες όπου η ιδέα σας ενημέρωσε, η Διερευνητική Επιτροπή των Αγνωμένων σας ενημέρωσε ότι βρέθηκαν το οστό του πατέρα σας και είχατε την ευκαιρία να θάψετε τον δικό σας άνθρωπο. Πώς νιώσατε όταν μάθατε ότι ο πατέρας σας ήταν τελικά νεκρός? Διότι αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε ελπίδα, όπως σε όλες τις οικογένειες. Υπήρχε ελπίδα, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλά χρόνια που είχαν περάσει. Οπότε η κοινή λογική που έρχεται κάποια στιγμή να βάλει κάποια πράγματα στη θέση του, μας είχε δώσει αρκετά δυνατά την εντύπωση ότι ελπίδες ελάχιστες, πέρασαν χρόνια, πληροφορίες ανύπαρκτες. Οπότε ήμασταν έτοιμοι για μια τέτοια πληροφορία, για να είμαι ειλικρινής, τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου. Νιώσαμε από τη μία ανακούφιση γιατί τελείωνε το κομμάτι της αβεβαιότητας σχετικά με την τύχη του δικαστή. Απ' την άλλη βέβαια ένα άλλο κομμάτι ψυχολογικό παραμένει εκκρεμές, το οποίο είναι το τι έγινε. Πώς χάθηκε, πώς σκοτώθηκε. Πώς χάθηκε, ποιοι τους σκότωσαν, γιατί τους σκότωσαν. Το οποίο είναι ένα τρομερά σημαντικό κομμάτι. Έχει σημασία για εσάς το όνομα του εκτελεστή? Ή θέλετε να μάθετε αν ήταν Τούρκος ή Τουρκοκύπριος? Τι είναι αυτό που έχει τόση σημασία για την οικογένειά σας? Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το χρόνο, τόπο και την ταυτότητα των θητών θα ήταν πάρα πολύ ευπρόσδεκτη. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να διακρίνω ειδικά. Η ανάγκη της πληροφόρησης. Ναι. Νομίζω από συζητήσεις που έχω κάνει με την οικογένειά μου, θα θέλαμε να ξέρουμε και την ταυτότητα του δράστη ή των δραστών. Γιατί η περίπτωσή μας ήταν περίπτωση μαζικής δολοφονίας. Ωραία. Στο σημείο αυτό, να παρακαλέσω τον παραγωγό να δούμε μία συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον Τουρκοκύπριο Κουτλάι Έρκ. Ο πατέρας του κυρίου Έρκ είχε νοσηλευθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Δεκέμβριο του 1963. Ο Μουσταφά Αρίφ εργαζόταν στις κεντρικές φυλακές, έπαθε ένα ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο, τον μετέφερα εκεί. Ο κύριος Έρκ ήταν ένα μικρό παιδί τότε. Επισκέφθηκε τον πατέρα του με την μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο. Ήταν 22 Δεκεμβρίου του 1963, όταν φίλησε τον πατέρα του για τελευταία φορά και τον αποχαιρέτησε. Από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Τα οστά του βρέθηκαν από τη Διερευνητική Επιτροπή των Αγνωμένων αυτή τη χρονιά, σε ομαδικό τάφο στη Λευκωσία, και παραδόθηκαν στην οικογένεια. Η μητέρα του πέθανε περιμένοντας τον πατέρα του να γυρίσει. Να δούμε τι μηνύματα έχει να στείλει ο κύριος Έρκ. He was taken from the hospital by other prison wardens from the central prison. They came to visit him in the hospital. They took him, and my father said to the other patients in the hospital that these are his friends from work and they are going to help him to go back home. And then he was shot to death. And from the skull, we saw the bones from the skull. It is very evident that he was shot to death by a rifle, and it was just put on his right cheek and shot.
there, and part of the skull is missing. It was dispersed and it is missing. So we don't know why they did it. We don't know who did it, actually. I am after it. I have the right to know who did it. I have the right. I will pursue this case, but I have other hesitations. We are on the verge of making peace in Cyprus. Finding the person, finding out the person, and punishing him, will it help for peace building in Cyprus? That is the other issue that we have to deal at the moment. So according to me, we have the authorities should find out who did it and keep it in archives. I don't need to know it at the moment. I need to know it actually, but I don't want to know it at the moment because my feelings, I may not control my feelings and I may pursue a legal case against him. And after all these years, somebody will come out as a criminal. His family, his children will say, "Father, did you do this? Are you a criminal?" And this will not help for peace building in Cyprus. So even though I have the right to know who did it, perhaps I can postpone this. And these should be kept in archives for 25, 30 years. And then our coming generations, my children, if they are still interested, they may know it. But I hope by then peace will be successful in Cyprus. The two sides will be living in peace and harmony in Cyprus. And my children will only learn it, but will not have the feeling of revenge or anything against it. Rather, perhaps they will understand the benefits of living in peace in Cyprus. The wound is closing, but the concept, the idea, the struggle for the missing persons is not closed yet for us. We have the duty to fight for the rights of the missing persons' families and for the rights of the missing persons themselves. This is a humanitarian issue which is not to be accepted. And those who caused this issue should also suffer. We suffered as a family, we suffered. All the missing persons' families, they all suffered, regardless of their ethnic origin. They might be Turkish Cypriots, Greek Cypriots. They might be Armenians or Israeli or Jew or Palestinian or Argentinian or Vietnamese or any other ethnic origin. Or in Bosnia-Herzegovina, they might be Serb or Bosnians. All the missing persons' families have similar fate, and they have the similar sufferings, they have similar dreams and nightmares. All these missing persons' relatives are in a way related. Now we have the duty to fight against such incidents not to happen again in future. We have this duty, and as the family, we are doing our best. We didn't say that now that it is closed for us, now that our father is found and buried, the missing person issue is finished for us. We are still struggling for the return of the other missing persons. Πού με το καλό με τα καπριάτικα. Λαβά κόρη λαλό σου. Το όνειρο ναι χάθηκε. Μίλα! Μπορεί το φαγητό να επηρεάσει τη διάθεσή μας? Επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν πως άγχος και στρες, κακή διάθεση, αλλά και κατάθλιψη, αϋπνία και κακή λειτουργία του νευρικού συστήματος αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στο Simple In μαθαίνουμε ποια τρόφιμα μας βοηθάνε. Στις 5 το απόγευμα από το RIC1.
πίσω στο στούτιο ακούσαμε τον Κουτλάι Έρκ, ο πατέρας του οποίου είχε δολοφονηθεί το 1963 και παρέμενε αγνοούμενος μέχρι το 2008. Τα μηνύματα που έστειλε ήταν μηνύματα συναδέλφωσης. Κύριε Θεοδωσίου, θα σας δώσω το λόγο για να σχολιάσετε τι πήρατε από αυτόν τον άνθρωπο που είναι στην ίδια μοίρα μαζί μας. Έλειπε, έχασε τον πατέρα του. Εάν υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να καταλάβουν τον κύριο Έρκ, σίγουρα είμαστε εμείς, διότι μοιραζόμαστε ακριβώς τον ίδιο πόνο. Ο κύριος Έρκ έστειλε μηνύματα τα οποία είναι ευπρόσδεκτα παγκόσμια, όπως ανέφερε και όλες τις περιοχές που υπάρχουν αγνωμένοι στον κόσμο. Και σίγουρα θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο να δουλέψουμε, όχι μόνο για να λύσουμε το πρόβλημα μας, αλλά και για να αποφύγουμε άλλοι άνθρωποι στο μέλλον να περάσουν αυτό που περνούμε εμείς ως συγγενείς αγνωμένων. Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό όμως να προσέξουμε και την ανάγκη που δήλωσε ο κύριος Έρκ να μάθει. Το δικαίωμα της αλήθειας, που είναι αυτό το οποίο, το αναγνωρισμένο δικαίωμα των συγγενών, που βγαίνει και μέσα από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και που η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων τονίζει συνεχώς στην Τουρκία ότι θα πρέπει να τηρήσει αυτό το μέρος της απόφασης για να ενημερώσει τις οικογένειες. Σίγουρα προσβλέπουμε όλοι σε μια επανενωμένη ειρηνική Κύπρο, αφού λυθούν όλα τα προβλήματα και αποκατασταθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω... Να προσθέσω κάτι, ναι, αφού έχω τον λόγο. Για κάτι που λέχθηκε προηγουμένως, γιατί πραγματικά νιώθω την ανάγκη να το πω. Οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό το πρόγραμμα και στο επίπεδο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής της ομάδας του κ. Καριόλου, αλλά και στο επίπεδο των επιστημόνων, εμείς ως συγγενείς αγνωμένων τους έχουμε πει επανειλημμένα ότι για μας αυτοί τους αντιμετωπίζουμε ως αγγέλους. Είναι οι πρώτοι που αγγίζουν τα οστά του δικό μας, είναι οι πρώτοι που αγγίζουν τους δικούς μας μετά από τόσα χρόνια που περιμένουμε και εμείς να τους αγγίξουμε. Ευχαριστώ. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό το έργο που επιτελούν. Αναμφίβολα. Κύριε Χατζηνικόλου, έρχομαι σε εσάς. Είχατε πει πριν, θέλω να ξέρω το όνομα. Ο κύριος Έρκ είχε πει, θέλω να ξέρω το όνομα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να διαχειριστώ σωστά την κατάσταση τώρα, αν μάθω ποιος σκότωσε τον πατέρα μου και αυτή τη στιγμή προέχει να έχουμε ειρήνη στο νησί. Κάτι τέτοιο είχε πει. Πώς το σχολιάζετε εσείς? Δηλαδή, μπορεί να ξέρεις ποιος σκότωσε τον δικό σου άνθρωπο και να μείνεις ανεπηρέαστος ψυχολογικά? Δεν θα θες να αντιδράσεις με κάποιο τρόπο? Είναι δύσκολη υποτιθέμενη, προσπαθώ να σκεφτώ έτσι να κάνω ένα projection της ψυχολογικής κατάστασης τη στιγμή εκείνη. Το θέμα της αλήθειας και της συμφιλίωσης, κατά τη δική μου γνώμη, έχει ως εξής. Θα βοηθούσε πάρα πολύ εάν δύο κατηγορούμενοι για εγκλήματα ένθεν και ένθεν του τείχους μπορούσαν να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και αν αποδειχθεί ενοχή να κατηγορηθούν ταυτόχρονα, μια τέτοια εικόνα θα ήταν ένας πολύ δυνατός συμβολισμός προς την κατεύθυνση της συμφιλίωσης. Αυτό όμως αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πρακτικό και ούτε θα είναι ποτέ πρακτικό. Περαιτέρω, θα έλεγα ότι όντως το θέμα του ονόματος θα μπορούσε πιθανόν να πάει σε επόμενες γενιές να ξέρουν. Θα είτε πιο... Όπου θα σβήσουν τα έντονα πάθη. Τα πάθη θα είναι λιγότερο υψηλά κτλ. Το θέμα της συμφιλίωσης είναι πάρα πολύ βασικό. Και οτιδήποτε μπλέκεται, οτιδήποτε επηρεάζει και έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Παρακαλώ. Μπορώ να πω κάτι. Πιστεύω ότι για να αποκτήσεις το δικαίωμα να πεις ότι. Να έχεις την απέτηση να πεις ότι έχω το δικαίωμα να μάθω, πρέπει πρώτα, κύριε, να έχεις το σθένος να πεις συγγνώμη. Λοιπόν, πρέπει να ταξινομήσουμε τα πράγματα. Εκείνοι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να μάθουν, με εκείνους που έχουν το καθήκον να πούν συγγνώμη, είναι εντελώς δύο διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού. Από εδώ είναι οι φωνιάδες, μετανιωμένοι είναι, αλλά για να είναι μετανιωμένοι πρέπει να πούν, ας μην πάνε ήδη να πούν στην Διερευνητική Επιτροπή, εγώ εσκόντωσα το Χασάν και εγώ τον Ανδρέα. Μα έχουν ασυλία, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, ένα λεπτό. Λέω, ας μην πάνε. Όσοι δίνουν πληροφορίες στην Ελλάδα, εγώ σου λέω, ας πάνε στο Σπύρο ή σε κάποιο δεύτερο και να πει, ξέρετε, πείτε τους ότι δίπλα από εκείνον τον τοίχο έχουμε θάψει 4 Ελληνοκύπριους και σκοτώσαμε εμείς. Λοιπόν, τότε θα δείξει ότι είναι μετανιωμένος. Όμως οι συγγενείς και οι φωνιάδες είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Πρέπει η κοινωνία από μόνη της. Μιλάμε και για τις δύο πλευρές τώρα. Έτσι. Εγώ μιλάω για όλους. Δεν μιλάω για. Ναι. Δεν διαχωρίζω πρόβατα και ρήφια. Γιατί υπάρχουν θύματα και θύτες και στις δύο πλευρές. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, η άποψή μου, και αυτό είναι εντελώς υποκειμενικό, είναι ότι οι Ελληνοκύπροι αγνοούμενοι χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες.
εκείνοι οι οποίοι εχάθηκαν στη μάχη, εσκοτωθήκαν στη μάχη δηλαδή, ξέρετε πώς είναι οι συνθήκες μάχης, λοιπόν, και οι άλλοι οι οποίοι έπεσαν θύματα ακριβώς ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν να εκδικηθούν πράξεις που έγιναν από Ελληνοκύπριους. Δηλαδή στο τάδε χωριό εσκότωσε ο Πουργουρίδης 5 Τουρκοκύπριους, επιέναν ψάχναν τον Πουργουρίδη, δεν τον ευρίσκαν, εσκοτώναν την οικογένεια του και την οικογένεια του γείτονα, οι Τουρκοκύπριοι της TMT, οι παραστρατιωτικοί, με την κάλυψη της δύναμης της ισχύς των όπλων των στρατευμάτων εισβολής. Λοιπόν, αυτοί έκαναν κουμάντο. Τα εγκλήματα τα μεγάλα έγιναν από παραστρατιωτικούς της TMT. Όπως έγιναν και το 1963-1967 από παραστρατιωτικούς Ελληνοκύπριους. Δηλαδή, εάν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, και τα είπαν, οι χώρες όλες που είδατε τον κύριο Νέρκ στην τηλεόραση να λέει, όλες έχουν πρόβλημα αγνοωμένων. Άρα ο άνθρωπος είναι διαβασμένος. Λοιπόν, δεύτερο, πρέπει να κάνεις μία επιτροπή αναζήτησης της αλήθειας. Λοιπόν, πότε θα την κάνουμε, δεν ξέρω. Απόψε είδα στις ειδήσεις ότι στην Τουρκία, παρακαλώ, κίνημα διανοωμένων ζητώ συγγνώμη προς τους Αρμένιους που σφαγιάστηκαν. Λοιπόν, στην Τουρκία, όχι αλλού. Ευχαριστώ, κύριε. Θέλω μισό δευτερόλεπτο να ρωτήσω κάτι. Υπήρξε επαφή με ανάλογη οργάνωση Τουρκοκυπρίων από την οργάνωση σας, κύριε Θεοδωσίου? Πρέπει να πούμε ότι για πάρα πολλά χρόνια εμείς ζητούσαμε συνάντηση με τους Τουρκοκύπριους συγγενείς αγνωμένων, κάτι το οποίο ο Ραούφ Τεχτάς αρνείται επισταμένα. Όταν άλλαξε η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, φαίνεται ότι ο Ταλάτ στο θέμα ήταν πιο ευέλικτος. Άρχισε να δημιουργείται και ένα κίνημα των συγγενών που αντιδρούσαν, των συγγενών της τόχνης, οι οποίοι δημιούργησαν κάποια εσωτερική πίεση και απέκτησαν παραπάνω ελευθερία οι συγγενείς των Τουρκοκυπρίων αγνωμένων στα κατεχόμενα. Και τον τελευταίο καιρό έχουμε πάει σε συνέδρια μαζί με τους Τουρκοκύπριους, στο Μαρόκο συγκεκριμένα. Επισκεφθήκαμε το εργαστήριο το ανθρωπολογικό στο αεροδρόμιο Λευκοσίας, κάναμε κοινή επίσκεψη με τους Τουρκοκύπριους και συμμετείχαμε στην διάσκεψη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Λεμεσό και μιλήσαμε μαζί. Άρα υπάρχει μια επαφή, υπάρχει το ξεκίνημα μιας καλής συνεργασίας, διότι όπως είπα ο πόνος είναι κοινός και σίγουρα το ζητούμενο είναι για όλους το ίδιο. Ευχαριστώ, κύριε Θεοδωσίου. Κύριε Πουργορίδη. Η διεθνής κοινότητα προχωρά προς την κατεύθυνση να αντιμετωπιστεί το θέμα των αγνωμένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πάρα πολλές χώρες που έχουν σοβαρά προβλήματα αγνωμένων. Υπάρχει και μια τάση καθορισμού των δικαιωμάτων των συγγενών αγνωμένων και μια ποινικοποίηση, μια τάση ποινικοποίηση όσων δεν δίνουν πληροφορίες. Μόλις πρόσφατα τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ψηφίσει σχετική σύμβαση για το θέμα αυτό. Χαίρομαι να πω ότι ήμουν ένας από τους πρωταγωνιστές για να γίνει αυτή η διεθνή σύμβαση μέσω από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αλλά θέλω να σταθώ στα δικά μας στην Κύπρο και να πω, πέραν αυτών που έχει αναφέρει ο Ανδρέας ο Παράσχος, τις δύο μεγάλες κατηγορίες που συμφωνώ μαζί του, υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που συνελήφθηκαν ζωντανοί τόσο από τουρκοκυπριακά δυνάμεις ασφαλείας, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι, όσο και από δυνάμεις κατοχής. Και είναι αυτή μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων για τους οποίους πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη ευαισθησία, διότι το να συλλάβει στρατιώτες εχμαλώτους και να τους εκτελέσεις είναι έγκλημα πολέμου. Mm-hmm. Και αυτό έχει συμβεί. Από τα όσα έχει πει ο κύριος Κουτλά η ΕΡΚ, δίδηκε μια απάντηση στον ισχυρισμό του φίλου του κυβερνητικού εκπροσώπου περί ακραίων στοιχείων. Είπαν ότι ήταν οι δεσμοφύλακες από τους φυλακές που ήρθαν και τον επήραν. Οι φίλοι του, οι συνεργάτες του. Mm. Αυτό είναι το έγκλημα. Οι συνάδελφοί του. Συνάδελφοί του. Και εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι η πλήστη των Τουρκοκυπρίων είναι από μπλόκα της αστυνομίας που συνελήφθησαν και εξαφανίστησαν. Συνεπώς, το να λέμε ότι είναι από ακραία στοιχεία νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικό. Τότε του 1963, κακά είναι τα ψέματα, εκείνοι που έλεγχαν τις καταστάσεις, έλεγχαν τους δεσμοφύλακες, τους αστυνομικούς,
άφηνε να φαίνεται τα πράγματα να εξελίσσονται με τρόπον τέτοιον που να έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό πράξεις εντελώς εγκληματικές. Τώρα, τι κάνουμε σήμερα? Καταρχήν, εγώ θα πρέπει να πω, θα πρέπει να μας απασχολήσει στα σοβαρά αν θα ψηφίσουμε μια νομοθεσία επίσημα που να κατοχυρώνει όλους αυτούς και να τους λέει ότι, κύριε, αν έρθετε και δώσετε πληροφορίες είτε για Τουρκοκύπριους είτε για Ελληνοκύπριους, δεν θα υποστείτε οποιασδήποτε ποινικές συνέπειες. Το γράμμα του Γενικού Εισαγγελέα όποτε θέλει το αναιρεί. Δεν έχει καμιά νομική ισχύ και καμιά εξασφάλιση για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει, διότι όπως ξέρουμε το φόνος δεν παραγράφεται ποτέ. Θα δώσουμε παραγραφή εναντί ανταλλαγμάτων? Το δεύτερο, είμαστε έτοιμοι η δική μας πλευρά να πει το δικό της μία κούλπα, να ομολογήσουμε τα σφάλματά μας, να κάνουν το ίδιο και οι Τουρκοκύπροι και οι Τούρκοι? Διότι οι ευθύνες της Τουρκίας στο θέμα των αγνοωμένων εγκληματικές. Είναι εγκληματικές και ασήκοντες. Και όπως έκαναν τώρα με τους Αρμενέους αυτοί οι διανοούμενοι στην Τουρκία, που δεν είναι το επίσημο κράτος, είναι το επίσημο κράτος εδώ που πρέπει να έρθει και να ζητήσει συγγνώμη τουλάχιστον για τις δεκάδες εκείνες των Ελληνοκυπρίων που συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Το επίσημο κράτος τουλάχιστον ας δώσει τις εκθέσεις, ας δώσει αστοιχεία, ας μην πει συγγνώμη. Και κλείνω με το να πω το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που οπωσδήποτε τα έχει στην κατοχή της η Τουρκία, που αυτά θα διευκολύνουν τα μέγιστα στο να εντοπιστούν πολλοί χώροι που ακόμη είναι άγνωστοι. Μάλιστα. Ωραία. Βάρτε μια τελεία εδώ, να έρθω στον κύριο Δημητριάδη και να το ρωτήσω αν με την υπόθεση που εκδικάστηκε, κύριε, βέβαια... Ναι. Πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να πω κάτι. Αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Να αναφερθήκα σε ακραία στοιχεία, όχι για να πω ότι ήταν δύο-τρεις, αλλά θεωρώ ότι για να κάνεις ένα φόνο απλών ανθρώπων χρειάζεται πραγματικά να είσαι ακραίος, πρέπει να είσαι σοβινιστής, πρέπει να είσαι δολοφόνος. Εν ψυχρό εκτέλεση. Ακριβώς. Και, εν πάση περιπτώσει, προέρχομαι από ένα χώρο που δεν έχει τίποτα εις βάρος του, ειδικά αυτήν την περίοδο, αλλά και μετέπειτα και προηγουμένως, που δεν είχε κανέναν ενδιασμό να μιλήσει για αυτά τα πράγματα και η αριστερά μιλούσε για αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι ασφαλώς η μια κοινότητα θα πρέπει να πει στην άλλη το δικό της συγγνώμη. Και επαναλαμβάνω, αν έχει έναν πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας που μίλησε με θάρρος και παρησία για αυτά τα πράγματα, είναι ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κύριε εκπρόσωπε, πήρατε το λόγο να σας υποβάλω και μια ερώτηση. Αν δεν λεχθεί όλη η αλήθεια και να καθαρίσει το αίμα που υπάρχει μεταξύ μας, θα μπορέσουν οι δύο κοινότητες να βρουν το δρόμο τους? Η συμφιλίωση περνά μέσα από την αλήθεια, όσο επώδυνη και αν είναι. Και αυτό είναι επίσης ένα θέμα το οποίο εγείρουμε ως κυβέρνηση και το έχουμε θέσει. Υπάρχουν λευκές σελίδες στην ιστορία μας, τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε. Μάλλον μαύρες. Όρημα, ανάφερα το λευκές γιατί αυτός ήταν ο ορισμός που έχει μείνει, αν θυμάστε τότε με την Περεστρόικα και την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης, για λευκές σελίδες. Γι' αυτό, κατά αναλογία, λέω και εγώ το ίδιο. Το υιοθέτησα. Έχουμε λευκές σελίδες στην ιστορία μας, τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε όρημα ως κοινωνία, με διάλογο, χωρίς υπερβολικούς συναισθηματισμούς που δεν καταλήγουμε πουθενά, για να αντιληφθούμε και τα δικά μας λάθη και τα δικά μας τα εγκλήματα, όπως και αλλωνών τα λάθη και τα εγκλήματα και ασφαλώς τις ευθύνες και τα εγκλήματα της ίδιας της Τουρκίας. Γιατί υπάρχει και εδώ μια παρεξήγηση. Για πολλά χρόνια, ίσως κάποιοι θεωρούσαν πως το να μιλούμε για τα δικά μας λάθη σημαίνει ότι αυτό αποενοχοποιεί την Τουρκία. Κάθε άλλο. Η Τουρκία είναι ένοχη, έχει κάνει εγκλήματα στην Κύπρο, παραβίασε το διεθνές δίκαιο, το παραβιάζει, έκανε εισβολή, κατοχή, βαρύνεται με αυτά τα εγκλήματα. Το να παραδέχομαι εγώ τα δικά μου λάθη και τα εγκλήματα που έχω κάνει σημαίνει ότι αποενοχοποιείται η Τουρκία. Τον αντίον, δείχνουμε ότι εμείς ως κοινότητα ή ως κοινότητες μαζί με την Τουρκοκυπριακή έχουμε την θέληση και την διάθεση, παραδεχόμενοι τα λάθη μας, να πάμε παρακάτω βλέποντας το μέλλον. Ξέρετε, ακούγεται και το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να εξισώνουμε το 63 με το 74. Το 63 ήταν μια εσωτερική, μια κοινοτική διαφορά, ενώ το 74 ήταν η επέμβαση μιας ξένης χώρας. Ωραία, ήταν εισβολή, κατοχή.
όπου έγιναν εγκλήματα, η ίδια εισβολή ήταν ένα έγκλημα και μέσα σε αυτό το έγκλημα έγιναν και άλλα εγκλήματα. Και το 1963-1964 έγιναν πάλι εγκλήματα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή πρέπει να μετρούμε το έγκλημα όταν έγιναν ψυχρό δολοφονίες και μάλιστα τουλάχιστον ο κάθε άνθρωπος που διαθέτει τον στοιχειώδη νου θα μπορούσε να καταλάβει ότι αυτές οι συγκρούσεις, οι ταραχές, οι δολοφονίες υπέσκαπταν μια κοινή κατάκτηση όπως ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία, το Κυπριακό κράτος και οδηγούσαν σε νέες περιπέτειες όπως οδηγήκαμε σε νέες περιπέτειες. Άρα η συμφιλίωση περνά και μέσα από την αλήθεια. Δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό το στοιχείο για να φτάσουμε στη συμφιλίωση. Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν παρόν σε μια εκδήλωση που είχε γίνει με τον Κουτλάι Ερκ και ένα Ελληνοκύπριο γιο αγνοωμένου, τον κύριο Δράκο. Και θα πρέπει να πω ότι πραγματικά μέσα από αυτή την εκδήλωση έβγαινε το ίδιο μήνυμα που έβγαινε και τώρα μέσα από την τοποθέτηση του κυρίου Ερκ. Ότι από τη μια υπάρχει ανάγκη η εσωτερική των συγγενών των αγνοωμένων να μάθουν και είναι δικαίωμα τους να μάθουν. Από την άλλη, έβγαινε και το αίσθημα ότι θα πρέπει να επέλθει μέσα από την αλήθεια η κάθαρση για να πάμε παρακάτω. Εδώ υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποια ζητήματα που θα πρέπει να προσέξουμε ως κοινωνία. Πάλι το ανέφερε ο κύριος Ερκ. Δηλαδή, οι συγγενείς των αγνοωμένων θα αντέξουν σε αυτή την φόρτιση τη συναισθηματική όταν μάθουν ποιος είναι, ποιοι είναι, ναι, που δολοφόνησαν τον πατέρα, τον γιο, τον αδερφό ή τον θείο. Και εδώ θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά ως κοινωνία. Συγγνώμη. Εγώ θεωρώ ότι οι πολιτικές ηγεσίες είναι αυτές που δεν θα αντέξουν. Διότι όταν πεις ότι τους 20 Τουρκοκύπριους στον Παρισινόν εσκότωσαν τους οι 5 οι αστυνομικοί, να πρέπει να κοιτάξεις πίσω από τους αστυνομικούς ποιος έδωσε την οδηγία, τη διαταγή. Λοιπόν, το ίδιο είναι να συμβεί και με τους Ελληνοκύπριους αγνοούμενους. Άρα σας λέω ότι επειδή είναι εν ζωή πολλοί εξ αυτών ή πολλών τα τέκνα έχουν λάβει τις θέσεις τους, λοιπόν, πρώτα-πρώτα θα υπάρχει πρόβλημα από κόμματα, από πολιτικές καταστάσεις. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, κύριε Μπουργουρίδη. Νομίζω ότι σωστά πρέπει να αξιολογώ τα πράγματα. Δεν είναι αυτόν το σωστό όμως. Δεν είναι αυτή η αναζήτηση της αλήθειας το σωστό. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Δηλαδή, και δεν έχει το δικαίωμα το άτομο να μάθει. Αλλά ξεχάνουμε όλοι την υποχρέωση του κράτους να ερευνήσει. Πέραν από το δικαίωμα του ατόμου υπάρχει και η υποχρέωση. Το κράτος, είτε αυτόν το ονομάζεται Τουρκία είτε Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να θέλω να τα εξισώσω, διότι δεν είναι σωστή η εξίσωση, δεν είναι το ίδιο πράγμα που έγινε. Αλλά το κράτος έχει αυτή την ευθύνη. Ακριβώς η ευθύνη είναι η ίδια. Και οι επιλογές μας, διότι στο τέλος της ημέρας πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να σκεφτεί και είναι οι επιλογές. Έχουμε βέβαια τη δικαστική οδό, είτε αυτό είναι αντίον της Κυπριακής, είτε αντίον της Τουρκικής Δημοκρατίας. Μπορεί να μέσω των δικαστικών οδών, υπόθεση τώρα που κερδίσατε. Υπάρχουν, και έγινε προχθές η ακρόαση για 9 οικογένειες αγνωμένων και προσπαθούμε να πάρουμε. Μπορεί να υποχρεωθεί νομικά η Τουρκία από το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ανοίξει τις εκθέσεις της. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πάρουμε έτσι απόφαση. Έχουμε το προηγούμενο της 4ης Διακρατικής Προσφυγής, όπου ήταν ένας από τους λόγους που η Τουρκία αναγκάστηκε να συνεχίσει την διερευνητική και να δώσει κάποιες σοβαρές πληροφορίες και να προχωρήσει. Βέβαια, εκεί υπήρχε και η πολιτική σκοημότητα ότι η Τουρκία, ενώ και της ενταξιακής της πορείας, θα έπρεπε να δείξει μια αλλαγή στη δική της τη στάση. Ήταν ένας συνδυασμός κάποιων παραγόντων. Να μην ξεχνούμε ότι στην Διερευνητική Επιτροπή δεν είναι η Τουρκία που συμμετέχει. Σωστό. Είναι η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Δηλαδή η Τουρκία προς το παρόν είναι θαυμάσια που μένει εκεί και κανένας δεν την ενοχλεί. Η πτυχή της απόφασης του δικαστηρίου καθώς αφορά τους αγνοωμένους είναι εκεί και είναι ανεκτέλεστη. Βεβαίως. Ακριβώς. Άρα η Τουρκία εκεί έχει υποχρέωση ενώπιον του δικαστηρίου να υλοποιήσει την πτυχή της απόφασης. Έχει καταγραφεί η ευθύνη, υπάρχει η πίεση και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Διότι αύριο το πρωί πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουμε. Και το δίλημα που υπάρχει είναι προχωρούμε να αναζητήσουμε την αλήθεια όσον σκληρή και δύσκολη να είναι και σε αντάλλαγμα αυτής της αναζήτησης της αλήθειας ως κοινωνία δεχόμεθα ότι εφόσον αυτοί οι άνθρωποι έκαναν αυτά τα απέσια πράγματα, αλλά για το όνομα της αλήθειας, ενδεχόμενα της συμφιλίωσης, ενδεχόμενα άλλων πραγμάτων, θα τους δώσουμε ασυλία
από το έγκλημα που έχουν διαπράξει. Κύριε Δημητριάδη, αυτό είναι το ερώτημα. Και περιέχει και ένα άλλο κίνδυνο, αυτό που λέτε, της ισοπαίδωσης. Γιατί εγώ ή οποιοδήποτε συμπολίτης μου να φορτωθούμε τα εγκλήματα που έχουν κάνει εξτρεμιστές. Το ίδιο ισχύει και από την άλλη κοινότητα. Ναι, γιατί εμείς να στιγματιστούμε με εγκλήματα άλλων. Δεν είναι εμείς που θα στιγματιστούμε. Και να περάσουμε στην ατιμορρησία. Δηλαδή δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι έκαναν αυτά τα εγκλήματα. Βεβαίως και ο εγκληματίας είναι δική μας είτε είναι της άλλης πλευράς. Η ποινή του εγκληματία, για να, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, εφόσον δεν θα τον πάρουμε δικαστήριο για να τον βάλουμε φυλακή, διότι είναι δολοφόνος, η ποινή του είναι ότι θα αποκαλυφθεί και θα ξέρουμε ότι ο Χ έκαμε το τάδε. Το μόνο δεν και αυτό όμως, εγώ σε λέω, Αχιλλέα, σηκώνει συζήτηση. Το πώς θα πρέπει να το κάνουμε. Ακριβώς, κύριε Υπουργέ, είναι αυτό που ακριβώς θέλω να πω. Για μένα είναι εξωφρενικό ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας το 1990, τις 3 του Αυγούστου, διότι βρήκα την επιστολή, αποφάσισε ότι δίδω ασυλία σε όποιο δώσει μαρτυρία στη διερευνητική. Κανέναν ερώτησε κανένα. Όχι. Εμέναν την κοινωνία ερώτησε με. Και αυτό είναι που με εκνευρίζει, ότι παίρνουμε αποφάσεις για τέτοια κεφαλαιώδη θέματα και μετά λέμε αποφάσεις ενωτάδε. Καλά, κύριε, η κοινωνία, τα συλλογικά όργανα, τα κόμματα, ο ένας, ο άλλος, οι ενδιαφερόμενοι, ερώτησαν κανένας τους αγνοωμένους, είπαν τους συγγενείς, είπαν τους κύριοι, θέλετε αυτόν ή το άλλον. Ούτε καν το συζητούμε. Αυτά τα πράγματα είναι τα περίεργα, ότι δεν συζητούνται και από τη συζήτηση, από τη σύγκρουση, από τη μεταμέλεια, θα βγει η αλήθεια. Αλλά αυτήν τη διεργασία δυστυχώς, για κάποιον περίεργο για μένα λόγο, δεν την έχουμε να αρχίσει. Εγώ αυτό ζητώ, χωρίς να σας πω αν το αποτέλεσμα είναι το Α ή το Β. Νομίζω όμως ότι δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα και στη διαδικασία την οποία βρισκόμαστε. Θέλω να, το ότι για παράδειγμα, κυρία πρόσωπε... Χαραλαμπίδη, ότι κάνετε εκπομπή για τους αγνοούμενους σήμερα και λέγονται αυτά τα οποία λέγονται, κατά την δική μου άποψη, αυτό δείχνει μια εξέλιξη στην κοινωνία. Από τη στιγμή που υπάρχει πολιτική διάθεση από μέρους της σημερινής κυβέρνησης και του σημερινού Προέδρου να λεχθούν αλήθειες για να μπορέσουμε να φτάσουμε και στην κάθαρση και στη συμφιλίωση, είναι και αυτό ένα βήμα. Το γεγονός ότι γίνονται και συγκεκριμένα βήματα στην διαδικασία της ταυτοποίησης και του εντοπισμού των λειψάνων, αλλά και της άσκησης πίεσης πάνω στην Τουρκία για να υλοποιήσει πλήρως την τέταρτη διακρατική, μέσα από ποιον τρόπο. Δεν είναι μόνο η απόφαση του δικαστηρίου, διότι πολλές αποφάσεις δικαστηρίων, ψηφισμάτων και άλλων η Τουρκία δεν τις εφαρμόζει. Πώς ασκούμε πίεση στην Τουρκία, κατά την άποψή μας. Όταν εσύ, ως ελληνοκυπριακή πλευρά και ως κυπριακή δημοκρατία, κάνεις σαραλέα βήματα προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος των αγνωμένων. Παραδέχεσαι λάθη σου. Παραδέχεσαι εγκλήματα. Αυτό δείχνεις ότι είσαι έτοιμος, είσαι αξιόπιστος, θέλεις να προχωρήσεις και αυτό να ασκεί πίεση και πάνω στην Τουρκία. Κύριε Στεφάνου, ρωτήσαμε τους τηλεθεατές και θέλω να το σχολιάσετε, αν είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε ατιμόρυτους τους ενόχους, προκειμένου να φτάσουμε στην αλήθεια. Την αλήθεια που δικαιούται η κάθε οικογένεια αγνωμένων. Είναι εκπληκτικό, αλλά το αποτέλεσμα είναι αρκετά ψηλό που λέει ναι. Θέλουμε να φτάσουμε στην αλήθεια. Και το 41% απάντησε ότι να τους αφήσουμε ατιμόρυτους θα είναι να μας δώσουν στοιχεία, ενώ το 59% είπε όχι και η τιμωρία μαζί. Το 41% όμως είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο... Το 59% ναι, αλλά το 41% λέει ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά. Και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μπουργουρίδη ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορα πράγματα. Αυτό που κατά την άποψη μου προέχει αυτή την ώρα είναι να φτάσουμε στην αλήθεια. Και έχει πολλούς τρόπους να φτάσει στην αλήθεια. Κατ' εμένα ένας τρόπος είναι και αυτός που περιγράψε ο κύριος Έρκ. Δηλαδή το να μάθεις, το να διευκρινίσεις και αν κρίνεις ότι αυτό θα οδηγήσει ενδεχομένως σε πράξεις εκδίκησης, σε μια ανομαλία που δεν θα επιτρέψει τη συμφιλίωση, μπορεί να το αρχιοθετήσεις και να το δώσεις μετά. Λέω μπορεί. Αυτό είναι μια σκέψη την οποία σοβαρά ως κοινωνία και ως πολιτεία θα πρέπει να το συζητήσουμε, διότι δεν τα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Επαναλαμβάνω όμως ότι το περιβάλλον προηγουμένως δεν επέτρεπε να συζητηθούν τέτοια πράγματα. Σαφώς. Σήμερα συζητιούνται. Και τότε κάνουμε πράγματα, αυτή τη συζήτηση, όπως είπατε, όρημα, και εσείς είναι μεγάλη πρόοδος. Να τα συζητήσουμε και είμαστε έτοιμοι να τα κοινωνική πρόοδος. Για να πούμε πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, συγκεκριμένα ως συγγενείς, τι σημαίνει να γνωρίζουμε την αλήθεια. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Άστε το, γιατί θα βάλουμε ένα φιλμάκι στο τέλος, κύριε Θεοδωσίου. Είναι πολύ σημαντικό, αν έχω 30 δευτερόλεπτα. Ένα παιδί 10 χρονών, το οποίο βαστούσε τον πατέρα του από το χέρι. Του χωρίζουν οι Τούρκοι δια τη βία, ρίχνουν τον πατέρα του σε ένα φορτηγό και δεν τον ξαναβλέπει.
Και μετά από 35 χρόνια δίνουν σε αυτό το παιδί, που είναι παιδί ακόμα η ψυχή του, όσο αφορά αυτό το θέμα, λείψανα, χωρίς καμιά απάντηση. Έχει δικαίωμα να μάθει, έχει ανάγκη να μάθει τι έγινε από τη στιγμή που ανέβηκε στο φορτηγό μέχρι τη στιγμή που κατέληξε να είναι δολοφονημένος ή λείψανα. Αυτό σημαίνει αλήθεια. Απόλυτο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Καμία μάνα δεν πρέπει να μένει χωρίς απαντήσεις για το πού βρίσκεται το παιδί της, πού χάθηκε, πώς χάθηκε. Είτε αυτή η μάνα είναι Ελληνοκύπρια, είτε είναι Τουρκοκύπρια. Ο πόνος που είναι αβάσταχτος δεν διαχωρίζεται από εθνικότητες. Ούτε πατεράδες. Μιλώ για μάνες. Σαν μάνα. Τη μάνα ο πόνος είναι πάντα πολύ πιο μεγάλος από οτιδήποτε. Ευχαριστώ, κύριε Πουργουρίδη. Θα σας αφήσουμε με ένα απόσπασμα από γράμμα που πήραμε πάλι από συγγενή αγνοωμένων. Μιλάει για τον πόνο της μάνας. Καλό σας βράδυ, μαζί την άλλη Δευτέρα. Τρία Τουρκοκύπριοι εξτρεμιστές σκότωσαν τον πατέρα μου. Ο αδερφός μου, αγνοούμενος στρατιώτης του 74. Μάταια περιμέναμε νέα του. Για 32 χρόνια η μάνα μου δεν εγκατέλειψε το σπίτι ούτε μια μέρα, μπας και της έφερναν νέα από το γιο της. Πέθανε με τον καημό της προσμονής. Τα τελευταία της λόγια ήταν «Γιέ μου, ψάξε για τον αδερφό σου. Είναι ζωντανός. Μπορεί να τον πάντρεψαν με τουρκάλα. Δεν πειράζει. Να είναι μόνο καλά». Μου ζήτησε να του δώσω άμα γυρίσει ένα ρούχινο σακούλι. Μέσα είχε ένα βιβλιάριο ταμιευτηρίου. Έμεινε έκπληκτος όταν κατάλαβα ότι σε αυτό είχε καταθέσει, χωρίς να λείπει ούτε λίρα, όλες τις επιταγές σύνταξης για το δολοφονημένο άντρα της και τον αγνοούμενο γιο της. Αναρωτιέμαι πώς κατάφερε να μας μεγαλώσει. Μπορεί το φαγητό να επηρεάσει τη διάθεσή μας? Επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν πως άγχος και στρες, κακή διάθεση, αλλά και κατάθλιψη, αϋπνία και κακή λειτουργία του νευρικού συστήματος αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. 3η 16 Δεκεμβρίου στο Simple In μαθαίνουμε ποια τρόφιμα μας βοηθάνε. Στις 5 το απόγευμα από το ΡΙΚ 1. I just need you to watch the kids for a couple hours. I can't. Όταν η Ρουθ εγκαταλείπει τα δύο ανήλικα παιδιά της, η αδελφή της Μπάρπαρα αναλαμβάνει να τα μεγαλώσει. Οι δυσκολίες πολλές, αλλά τελικά η